Αναφέρθηκα και στη χτεσινή επί της αρχής συζήτησης στο χαρακτήρα του νομοσχεδίου που στην ουσία έχει μεγάλη απόσταση από την πραγματική στήριξη και ενίσχυση αυτών που έχουν πραγματικά ανάγκη, των εργαζομένων, των απασχολούμενων, των λαϊκών στρωμάτων ευρύτερα. Αντίθετα, έρχεται να συμπληρώσει την πληθώρα ελαφρύνσεων και διευκολύνσεων που και σταθερά, αλλά και στη διάρκεια της πανδημίας, δίνονται και από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως άλλωστε με συνέπεια έκαναν και όλοι οι προκάτοχοί της. Δεν μπορώ να μη σταθώ, ξεκινώντας, στην παροιμιώδη χτεσινή αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος άφησε περισσότερο εκτεθειμένη στα αρπακτικά των τραπεζών τη λαϊκή κατοικία. Μα για το μόνο που δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς είναι για έλλειψη συνέχειας και συνέπειας μεταξύ σας. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ σας έκανε την πάσα για να έρθετε να χτίσετε τη γέφυρα για την παντελή άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Περιγράφηκε εξάλλου και στη συζήτηση με τους φορείς ότι οι εκπρόσωποι των φαντς και των τραπεζών, αποθρασιμένοι από το πράσινο φως που τους δώσατε, δυναμητίζουν συνεχώς κάθε προσπάθεια διευκόλυνση των αφιλετών, αφού ξέρουν ότι δεν θα βρουν κανένα εμπόδιο στον πληστηριασμό των πρώτων κατοικιών. Παρουσιάζεται λοιπόν τη γέφυρα αυτή ως δίθεν σανίδα σωτηρίας. Σε ποιον αλήθεια ρίχνετε τη σανίδα σωτηρίας? Στις υπερχρεωμένες λαϊκές οικογένειες, στους αυτοαπασχολούμενους που πάνω στα ήδη συσσωρευμένα χρέη όλου αυτού του διαστήματος βλέπουν το λογαριασμό να παίρνει την ανηφόρα και απλά να μετατίθεται για λίγο η ημερομηνία αποπληρωμής? Ή στους αγρότες που έχετε αφήσει πραγματικά στην τύχη τους, όταν παρά το τελειωτικό χτύπημα που πήραν το διάστημα των περιορισμών δεν έχουν λάβει καμιά ουσιαστική στήριξη? Δεν είναι προς αυτούς η σανίδα της σωτηρίας, είναι προς τις τράπεζες για να εξασφαλίσετε τη βέβαιη εισπραξιμότητα των δανείων που με την κατάσταση που επικρατεί για τη μεγάλη μερίδα των εργαζομένων θα ήταν τουλάχιστον αμφίβολη η δυνατότητα αποπληρωμής τους. Και δεν είναι βέβαια εδώ ο κύριος Σταϊκούρας που είχε χτες τις απορίες και έκανε ότι δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο ουσιαστικά δίνεται η έμεση ενίσχυση στις τράπεζες και όχι σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Όμως θα προσπαθήσω να το κάνω πιο σαφές, αναφερόμενοι και στις συγκεκριμένες προβλέψεις των άρθρων 71 με 83 του τρίτου κεφαλαίου, για να γίνω όχι για τους υπουργούς που τα γνωρίζουν, αλλά να γίνει και για τον κόσμο ακόμα πιο ξεκάθαρο. Τι εξασφαλίζεται με την 9μηνη συνεισφορά του δημοσίου στις δόσεις των δανείων, που κυμαίνεται από 30-60% στα κόκκινα δάνεια τα μη εξυπηρετούμενα, με κλιμάκωση μέχρι και 90% στα ενήμερα και εξυπηρετούμενα δάνεια? Εξασφαλίζεται ότι για το διάστημα αυτό οι τράπεζες καταρχήν θα μπορέσουν να εισπράξουν με εγγύηση από το δημόσιο ποσά που θα ήταν τουλάχιστον αμφίβολα, αν όχι αδύνατο, να εισπράξουν στους επόμενους 9 μήνες με τη ραγδαία εκδήλωση των συνεπειών της νέας κρίσης. Εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η απαλλαγή των οφειλετών από έστω αυτό το μερίδιο των οφειλών τους? Όχι. Αφού σε περίπτωση που κατά την εξέλιξη του προγράμματος καθυστερήσει την καταβολή ή δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στο υπόλοιπο των δόσεων, και μάλιστα όχι μόνο για τους 9 μήνες, αλλά για μέχρι και άλλους 18 μήνες με την περίοδο παρακολούθησης όπως χαρακτηρίζεται στο άρθρο 79, τότε να του ζητάτε πίσω ολόκληρο το ποσό που μέχρι τότε έχει καταβάλει το δημόσιο ως αχρεωστή τους καταβληθέντα και μάλιστα με τόκο από 2-5%. Χαρακτηρίστηκε και από την Ένωση Καταναλωτών ως μια απαράδεκτη διαδικασία που θα πρέπει να αποσυρθεί, που δημιουργεί ουσιαστικά, αν θέλετε, ένα διάβλο, μια δυνατότητα για το δημόσιο να πάρει πίσω την όποια ενίσχυση θα δώσει στους επόμενους 9 μήνες. Βέβαια, οι τράπεζες καμιά απολύτως χασούρα δεν έχουν από αυτή τη διαδικασία, αφού σε αυτές η καταβολή του δημοσίου χρήματος δίνεται ανεπιστρεπτή και σε αυτή τη φάση θα μπορούν ανενόχλητες να προχωρήσουν και σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, όταν καμία άλλη προστασία δεν έχετε προβλέψει γι' αυτό. Περιλαμβάνονται ακόμα όλοι οι δανειολήπτες στην προστασία όπως ισχυρίζεστε? Όχι. Πρώτον, σας είπαμε και χθες, με βάση το άρθρο 75, ότι το πρόγραμμα καταλαμβάνει αιτήσεις έως και 30 Σεπτεμβρίου του 2020.
Δεν απαντήσατε. Τι θα γίνει με τους οφειλέτες από εκεί και πέρα, με αυτούς που θα αντιμετωπίζουν τα διέξοδα το επόμενο διάστημα. Με όσους, για παράδειγμα, θα απολυθούν μετά τη λήξη της απαγόρευσης λόγω των αναστολών ή τους, οι ελάχιστοι που δουλεύουν στις εποχιακές επιχειρήσεις ή και άλλοι που θα βρεθούν σε αδυναμία όταν πιο έντονα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι συνέπειες της κρίσης τον Οκτώβρη. Τι προστασία υπάρχει για αυτούς? Ή άλλες κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που θεωρεί η κυβέρνηση πληττόμενους από την πανδημία, με βάση τα κριτήρια που μπαίνουν, μακροχρόνια άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, όπως ας πούμε οι ιδιοκτήτες περιπτέρουν, οι άλλες κατηγορίες που ενώ δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ, ωστόσο είχαν τεράστια απώλεια στο εισόδημά τους. Και συνολικά, ποια μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας θα υπάρχουν μετά το 9-μηνο πρόγραμμα που το παρουσιάζεται ως τη δήθεν μαγική συνταγή για να γιατρέψει τον ρημαγδό της κρίσης? Τα ίδια σας επισήμανε και η Ένωση Καταναλωτών στη συζήτηση με τους φορείς και μάλιστα τονίζοντας περισσότερο ότι αυτή η όποια ρύθμιση ουσιαστικά δεν αφορά και δεν καλύπτει αυτούς που ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πληρωμής των δανείων τους και πριν τη διάρκεια της πανδημίας. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε ότι μια πραγματική ανακούφιση από τα βάρη των λαϊκών οικογενειών και που παρέχει και επαρκή προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά περιλαμβάνει ταυτόχρονα και ελάφρυνση αυτοαπασχολουμένων και αγροτών που αντιμετωπίζουν πραγματικά δυσκολίες επιβίωσης ήδη και πριν από την πανδημία, είναι αυτή που κατέθεσε ως πρόταση το ΚΚΕ, είτε ως πρόταση νόμου ήδη από το 2015 για τις τότε συνέπειες της κρίσης, είτε και σήμερα θα καταθέσει με τη μορφή της τροπολογίας στο νόμο. Αυτή λοιπόν η πρόταση είναι που εξασφαλίζει αυτή τη φορά το λογαριασμό της κρίσης να τον πληρώσουν οι τράπεζες, που δεν τους έχετε ρίξει απλά σανίδα σωτηρίας, αλλά τους δώσατε και το σκάφος να πλέουν ανέμελες σε πελάγια ευτυχίας. Αυτή η πρόταση είναι που θα λύσει, αν θέλετε, και το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Υπουργός, για να μην δίνεται έμεση ενίσχυση προς τις τράπεζες, αλλά πραγματικά να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των οφειλών τους οι δανειολήπτες. Είναι πρόταση που προβλέπει τη διαγραφή τόκων και ανατοκισμών και κεφαλαιοποιήσεων που προκύπτουν από αυτούς, το κούρεμα του κεφαλαίου ως και 50% με βάση και εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος των δανείων που μπαίνουν στην τροπολογία. Προβλέπει αναστολή των πληρωμών για όλους τους ανέργους όσο διαρκεί η κρίση, όπως βέβαια και απαγόρευση κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Και βέβαια μια σειρά άλλες διευκολύνσεις που αφορούν και τα επαγγελματικά δάνεια των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών για να μπορέσουν πραγματικά να αντιμετωπίσουν την βαριά υπερχρέωση που βιώνουν. Τώρα, για μια σειρά άλλα φορολογικά μέτρα που υπάρχουν στο νομοσχέδιο θα αναφερθώ σε επιμέρους άρθρα που ουσιαστικά δείχνουν το χαρακτήρα και ποιον πραγματικά ενδιαφέρεστε να βγάλετε αλόβητο από αυτή την κρίση. Για το άρθρο 1 τοποθετήθηκα και χτες. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι επιδιώκει να διαμορφώσει τους όρους για να μετατρέπεται και με τον νόμο η χώρα σε ένα φορολογικό παράδεισο. Ναι, μεν σε αυτή την ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις των συνταξιούχων του εξωτερικού, στους οποίους δίνεται κίνητρο για να μεταφέρουν τα εισοδήματά τους από τις συντάξεις στη χώρα να φορολογούνται μόνο με 7% σταθερή φορολογία κάθε χρόνο για το σύνολο των εισοδημάτων τους, την ώρα που οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα πληρώνουν πάνω από 20% φόρο και το ίδια βάρη σηκώνουν και το σύνολο μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο, το άρθρο αυτό ουσιαστικά δείχνει το ενδιαφέρον σας και ομολογήθηκε κατά κάποιο τρόπο να διαμορφώνετε τέτοιου είδους κίνητρα για να αναζητούν ξένα κεφάλαια χαμηλότερη φορολογία στη χώρα. Προχωρώντας τώρα στο άρθρο 2,
όπου προβλέπεται η απαλλαγή φορολογίας εισοδήματος για τη δωρεάν διάθεση με τη μορφή μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους, δηλαδή για τη δωρεάν διάθεση ποσών που δίνονται ως μπόνους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Τι επιδιώκεται ουσιαστικά με τέτοιου είδους ρυθμίσεις? Επιδιώκεται να εμπεδώνεται για τα καλά ο κοινωνικός εταιρισμός μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, να τρέχει δηλαδή ασθμένοντας ο εργαζόμενος να πιάσει τους στόχους της επιχείρησης με πλήρη εντατικοποίηση των συνθήκων εργασίας, κάτι που έχει ιδιαίτερα διευκολυνθεί και με τα μέτρα που πήρατε στη διάρκεια της πανδημίας, και απ' την άλλη να μην διεκδικεί αυξήσεις του μισθού του, αλλά να παίρνει μετοχές της εταιρείας, να γίνεται δηλαδή και αυτός ο λίγων επιχειρηματίας ως επιβράβευση για την αποτελεσματικότητά του. Την ίδια μάλιστα απαλλαγή προβλέπεται και για εταίρους και μετόχους των εταιριών, κάτι που θεωρούμε ακόμα πιο προκλητικό στοιχείο στη ρύθμιση, αν λάβει κανείς, γιατί δημιουργεί ακόμα έναν εύσχυμο τρόπο να απαλλάσσονται οι μέτοχοι από τη φορολογία των κερδών τους, που ήδη έχει φτάσει στο στοιχειώδης 5% στα διανεμόμενα κέρδη. Σε σχέση τώρα με το άρθρο 9, έγινε αρκετή συζήτηση στη διάρκεια της συζήτησης με τους φορείς. Εμείς θεωρούμε προβληματικό το τρόπο που αντιμετωπίζεται, αν θέλετε, η αντικατάσταση των παλιών αυτοκινήτων από νέα μη ρηπογόνα, υποτίθεται, και για τα επιβατηγά και για τα φορτηγά αυτοκίνητα που προβλέπονται στη ρύθμιση με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου, που αυξάνει ουσιαστικά τα τέλη για τα πιο παλιά και ρηπογόνα, δείχνοντας μια προσπάθεια που γίνεται ουσιαστικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κερδοφορίας των αντίστοιχων μονοπωλίων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ηλεκτροκίνηση και άλλα, ακολουθώντας το δόγμα «ο ρυπαίνων μπορεί να πληρώνει», να οδηγεί όμως εκατοντάδες επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους σε νέα επιβάρυνση, καθώς θα είναι αδύνατο να αντικαταστήσουν με νέα τα φορτηγά τους, και βέβαια με τέτοιου είδους ρυθμίσεις τίποτα να μην εξασφαλίζουν και τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να ακολουθούνται και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε σχέση τώρα με τα υπόλοιπα άρθρα, είπα και χθες, θεωρούμε ακόμα πιο προκλητικό το άρθρο 10, που ουσιαστικά έχει πέρασει στον αφρό από όλα τα άλλα κόμματα. Επιμένουμε ότι αποτελεί ένα δώρο στους εφοπλιστές και που αποτελεί πραγματικά πρόκληση, την ώρα που ήδη απολαμβάνουν τόσες ατέλειες και αφορολόγητα σε καύσιμα και άλλους ειδικούς φόρους. Μάλιστα, άκουσα χθες από κάποιον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας την τοποθέτησή του να εξανίσταται γιατί κάνουμε αυτή την κριτική για την καινούργια φοροαπαλλαγή που δίνεται στους εφοπλιστές, λέγοντας ότι η κατάργηση των έμεσων φόρων είναι ουσιαστικά ενίσχυση της οικονομίας. Επιστρέφουμε το ερώτημα και λέμε, αφού κόπτεστε να ενισχύσετε την οικονομία, γιατί δεν καταργείτε τους ίδιους έμεσους φόρους από τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους που τους έχετε ρημάξει, αλλά όλες οι φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις πάνε μόνιμα στους εφοπλιστές και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους? Σας καλούμε λοιπόν για να ενισχύσετε την οικονομία, να καταργήσετε το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Εδώ καλά-καλά δεν τολμήσατε να επαναφέρετε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Και μιλάτε τώρα για τέτοιου είδους κατάργηση ειδικών φόρων? Σταματήστε αυτόν τον εμπεγμό, γιατί η ταξική σας μεροληψία δεν μπορεί να κρυφτεί. Αντίθετα, οι όποιες διευκολύνσεις προβλέπονται από το νομοσχέδιο δεν γιατρεύουν αυτή τη μόνιμη χαόδη διαφορά στην κατανομή των βαρών. Έτσι και για το άρθρο 8, που αναστέλει για ένα χρόνο την επιβολή του τέλους επιδιδεύματος στους αγρότες, εμείς σας καλούμε να καταργήσετε ουσιαστικά αυτό το απαράδεκτο χαράτσι και για τους αγρότες βέβαια και για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι με τον πιο άδικο τρόπο έχουν φορολογηθεί και έχουν πληρώσει τόσα χαράτσια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα και το άρθρο 18, όπου μειώνεται ουσιαστικά η προκαταβολή φόρων, θεωρούμε ότι
Είναι ένα μέτρο εξίσου άδικο που και αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Το μέτρο της προκαταβολής φόρου αποτελεί εμπεγμό για χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους που έχουν δει κυριολεκτικά το εισόδημά τους να γκρεμίζεται τα προηγούμενα χρόνια. Και με το παρόν νομο σχέδιο δεν καταργεί αυτό το άδικο μέτρο, αλλά αντίθετα νομοθετεί μια αυτονόητη μείωση στην προκαταβολή για τα εισοδήματα του 2020, αφού ούτως ή άλλως, λόγω και των μεγάλων απολειών της διάρκειας της κρίσης, είναι δεδομένο ότι δεν θα προέκυπταν και οι αντίστοιχοι φόροι για το 2020. Η αυτονόητη και επιβεβλημένη κατάργηση του άδικου φόρου της προκαταβολής που δεν έχει προηγηθεί τόσα χρόνια, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να καλυφθεί με μόνο τις αναλογικές μειώσεις, αλλά πρέπει συνολικά να καταργηθεί μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη των αυτοαποσχολουμένων, όπως την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ. Δεν θα πω καθόλου στα άρθρα που αφορούν, δεν έχω και το χρόνο, τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επιτρέψτε μου μόνο ένα σχόλιο σε σχέση με τις ρυθμίσεις που φέρονται περί δήθεν φορολογικής διαφάνειας στο εσωτερικό της Ένωσης. Θεωρούμε ότι αυτό το είδους οι ρυθμίσεις ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν βέβαια τα φαινόμενα αυτά, αλλά και μάλλον ως ανέκδοτο μόνο μπορούν να ακουστούν. Όταν είναι γνωστός ο ανταγωνισμός για το ποια χώρα θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, κάνοντας τα μεγαλύτερα δώρα των φοροαπαλλαγών και φοροαποφυγών, και βέβαια όταν έχει γίνει πλέον κανόνας ο καθεστώς και όταν έχει γίνει πλέον κανόνας η δυνατότητα που έχουν οι πολυεθνικές να παρακάμπτουν τέτοιου είδους ελέγχους, κάτι που με τέτοιες ρυθμίσεις επιδιώκεται να νομιμοποιήσετε. Κλείνοντας, μίλησα και χτες για το άρθρο 66. Νομίζω ότι μετά και τη συζήτηση με τους φορείς είναι ένα ακόμα πιο μεγάλο το ερωτηματικό γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να διακόψει με τέτοιο ευθνίδιο τρόπο την παράταση που δόθηκε στον πίνακα των επιτυχών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Νομίζω ότι σας δόθηκαν αρκετά επιχειρήματα και από τους εκπροσώπους για το γεγονός ότι μια τέτοια πρακτική ακολουθεί το όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν καταλαβαίνουμε γιατί αναιρέστηκε την ίδια τη δική σας απόφαση για παράταση του πίνακα μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους που για τόσα χρόνια περίμεναν με τη βεβαιότητα που τους είχε δημιουργήσει η τακτική που ακολουθεί το όλα τα προηγούμενα χρόνια, περίμεναν την πρόσληψή τους οργανώνοντας ταυτόχρονα τον επαγγελματικό και προσωπικό τους προγραμματισμό, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ άδικη απόφαση, την οποία σας καλούμε και τώρα να πάρετε πίσω. Ευχαριστώ.